καθαρή ακόμα, οπότε υποθέτουμε ότι δεν έχετε κάνει ακόμα κάποιο performance, έτσι? Όχι, όχι. Δεν έχουμε κάνει. Είμαστε καθαροί όπως γεννηθήκαμε. Εγώ ήρθα επίτηδες με τα άσπρα για να λερώσω περισσότερο, κατάλαβα. Για άσπρα, ρε, κόκκινο μου, ρασπάνω. Έλα, ένα σορτζάκι. Όπως έχει δυσχρωματοψία, δεν ξέρει τι λέει. Αυτό είναι άσπρο, μου έλεγε στο σπίτι. Του λέω, okay. Θα έλεγα ότι άσπρο φοράει εδώ η Αγγελική. Άσπρα φοράει εδώ ο φίλος μου, ο Πάκο. Πιστεύεις ότι θα μείνει άσπρο? Ναι, θέλω. Πολύ. Θέλεις, πολύ. Δεν είσαι σίγουρο όμως. Θα θέλεις. Για φέρε λίγο. Γιατί κάτι διέκρινα, έρχεσαι από ξενύχτη, ε. 100%. Βγάλει το γυαλί. Όχι καθόλου. Όχι. Απλά ήμουν άρρωστος. Ήσουν άρρωστος. Φύγε μου. Λέω εγώ πιο μόνο. Τι έχεις να πεις? Είχε μια δυσφορία. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε για τη ραπ σκηνή και όλη τη την άνοδο? Τη ραπ σκηνή. Μας αρέσει πάρα πολύ. Μήπως εννοείς την τραπ σκηνή? Αυτό εννοώ. Ναι. Είναι διαφορετικό γι' αυτό. Έχουμε η ραπ είναι πιο χαρακτηριστικό. Okay. Άκου, έχουμε εδώ τον καλύτερο παραγωγό. Οπότε μπορείς να μιλήσεις. Εκεί το πάω. Εκεί το πάω. Προφανώς την αγαπάω. Ναι. Αυτό. Ποια είναι η διαφορά της τραπ με τη ραπ? Μεγάλη κουβέντα. Ναι. Δεν κάνει διασφαλή. Και έχει ήλιο πέσει. Κοίταξε, η τραπ χρησιμοποιεί τη ραπ. Αυτό. Okay. Είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, πόσο κόσμο περιμένεις να δεις εκεί έξω? Τώρα. Τώρα. Τουλάχιστον 500 άτομα. Λες ρε, 500 είμαστε εδώ γύρω-γύρω, τι 500 άτομα? Δηλαδή έχει τόσο κόσμο? Ναι. Δεν ξέρει το παιδί, δεν ξέρει. Καλά. Ευχαριστούμε πολύ αγόρια, ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε.